Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Σοκ έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η πανελλήνια είδηση του θανάτου 15χρονης στο νοσοκομείο της Θήβας που ήταν θετική στον κορονοϊό. Την ίδια ώρα έντονη είναι η ανησυχία σε όλη τη χώρα, αλλά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία, γιατί και εδώ έχουμε μια αυξητική τάση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών μας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που προσέρχονται για έλεγχο ή για επανέλεγχο. Έντονος είναι και στη Μεσσηνία ο προβληματισμός του υγειονομικού κόσμου, αφού με προοδευτικότητα δυστυχώς τα κρούσματα στην Καλαμάτα και πολλές περιοχές ακόμη του νομού αυξάνονται. Στην κλινική αυτή τη στιγμή έχουμε 18 ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμα σε πολύ ψηλά επίπεδα και βλέπουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, οι επόμενες μέρες και η επόμενη εβδομάδα θα είναι στα ίδια υψηλά επίπεδα, ίσως και μεγαλύτερα, γιατί όλα αυτά τα ενεργά κρούσματα, όπως καταλαβαίνετε, παράγουν ενδεχομένως ανθρώπους οι οποίοι ασθενούν και χρειάζονται τη φροντίδα και την νοσηλεία στο νοσοκομείο. Για μια ακόμα φορά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη όλοι οι συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα μέτρα που τηρούν, στα μέτρα κοινωνικής απόστασης, στα ατομικά μέτρα προστασίας και υγιεινής. Είναι πολύ σημαντικό τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να προσέχουν πάρα πολύ προκειμένου να μην μεταδώσουν τον ιό. Βλέπετε ότι υπάρχει έξαρση, υπάρχει πάντα η ανησυχία και ο κίνδυνος της μετάλλαξης του ιού, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Ήδη οι εμβολιασμοί, οι οποίοι θα είναι το όπλο μας αυτή τη στιγμή, προχωρούν. Δεν έχουμε πολλές ακυρώσεις, αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι ελάχιστα ραντεβού ακυρώνονται από τα καθοριστέντα και στις θέσεις τους, βέβαια, εμείς δεν χάνεται καμία δόση εμβολίου, στη θέση τους υπάρχουν λίστες των ενστόλων και των λοιπόν υγειονομικών μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εμβολιάστηκαν στην πρώτη φάση. Ευτυχώς στη Μεσσηνία, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν πρόσφατα στην Πάτρα, το υγειονομικό προσωπικό έχει εμβολιαστεί σε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό. Εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού στους γιατρούς μας, λιγότερο στο νοσηλευτικό προσωπικό και λιγότερο στο λοιπό προσωπικό. Βέβαια, όσοι επιθυμούν, που δεν εμβολιάστηκαν στην πρώτη φάση, θα πρέπει να το δηλώσουν στο νοσοκομείο, στις λίστες των ραντεβού, να είναι στη θέση των ακυρωθέντων ραντεβού. Προσέχουμε πάρα πολύ, έχουμε τηρούμε ένα πρόγραμμα συχνών τεστ στο προσωπικό, περιοδικών τεστ στο προσωπικό μας, ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από οποιαδήποτε τέτοια συνθήκη. Φυσικά το προσωπικό πρέπει να τηρεί και τηρεί πάντοτε τα μέτρα μάσκα και τα λοιπά, όλα τα μέτρα που υπάρχουν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, βέβαια, τα μέτρα επεκτείνονται. Αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες είναι ακόμη πιο αυστηρά σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνοδούς των ασθενών στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Κατ' εξαίρεση, μόνο σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν απόλυτη ανάγκη παρουσία συνοδού, θα δίδεται ειδική άδεια για αυτή την παρουσία. Δεν θα εισέρχεται κανείς στο νοσοκομείο πλέον χωρίς την ειδική άδεια συνοδού, για την οποία θα υπάρχει ιδιαίτερη συνεννόηση με το κάθε τμήμα, με την κάθε κλινική. Είναι απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να προφυλάξουμε τους ασθενείς, το προσωπικό μας, το οποίο κατά τη μεγαλύτερη πλειοψηφία έχει εμβολιαστεί. Εμείς τηρούμε μια διαδικασία ανίχνευσης με τεστ μοριακά περιοδικά σε όλο το προσωπικό, προκειμένου και ήδη να προστατεύονται, αλλά να προστατεύσουμε και τους ασθενείς. Προς το παρόν δεν έχουμε θέματα ενδονοσοκομιακής διασποράς και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το διατηρήσουμε. Όμως πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό έχει η συμπεριφορά των συνοδών που έρχονται στο νοσοκομείο. Έντονη λοιπόν είναι η ανησυχία και φυσικά όπως όλοι γνωρίζουμε στο κόκκινο είναι η Πάτρα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και το τι γίνεται στην Πάτρα σε λίγο, γιατί θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Να πάμε όμως τώρα στην Ηλία και στον συνάδελφο τον Κώστα τον Γελντή. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα στους τηλεθετές της τηλεόρασης Best.
Κώστα, έχουμε κρούσματα σε γυροκομείο στη Βάρδα. Και υπάρχει έντονη ανησυχία, να σας πω, Δέσποινα, για τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενίας. Πρόκειται για ένα γυροκομείο στη Βάρδα, εδώ σε εμάς στην Ηλία. Ένας άνδρας 86 ετών είχε υποκείμενα νοσήματα, έχασε χθες τη ζωή του. Μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον 5 τρόφιμοι και 3 εργαζόμενοι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Να σας πω ότι 4 νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, 1 νοσηλεύεται στον Άγιο Ανδρέα στην Πάτρα και 3 κρούσματα είναι από το προσωπικό, όπου και είναι σε καραντίνα στο σπίτι τους. Να σας πω, Δέσποινα, ότι όλοι οι τρόφιμοι είχαν εμβολιαστεί. Χθες το βράδυ, γύρω στις 10.30 με 11, έχασε τη ζωή του 86χρονος μέσα στη δομή φιλοξενίας των ηλικιωμένων στη Βάρδα. Εκεί άφησε την τελευταία του πνοή και οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Να σας πω ότι η Βάρδα είναι μια περιοχή που βράζει και, όπως όλα δείχνουν, Δέσποινα, την Παρασκευή θα ανακοινωθεί, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε, τοπικό lockdown στην περιοχή, καθώς η περιοχή έχει αρκετά κρούσματα. Να σας πω ότι ρωτήσαμε τους υπεύθυνους εκεί πώς μπορεί να κόλλησαν οι τρόφιμοι κορονοϊό, αφού απαγορεύονται τα επισκεπτήρια. Το πιο πιθανό είναι, Δέσποινα, να κόλλησε από κάποιον εργαζόμενο. Η δομή αυτή φιλοξενεί περίπου 50 τρόφιμους και έχει γύρω στους 20 με 30 εργαζομένους, Δέσποινα. Κώστα, όπως είπες, είχαν εμβολιαστεί. Πιθανό να μην είχαν κάνει και τη δεύτερη δόση. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν τη δεύτερη δόση. Είχαν κάνει, Δέσποινα, μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου και ήταν προγραμματισμένο για τις επόμενες ημέρες να κάνουν και τη δεύτερη. Τώρα, Κώστα, έχουμε και 2 παιδιά που νοσούν με κορονοϊό. Δέσποινα, έντονη είναι και σε αυτή την περίπτωση η ανησυχία για τον 9χρονο, για δεύτερο 24ωρο, για ένα 9χρονο από την Πάτρα, που, για το μικρό Μάριο συγκεκριμένα, που νοσηλεύεται στη μονάδα της εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Ο μικρός, να σας πω, ότι παρουσίασε βαριά πνευμονία συνέπεια του κορονοϊού, δεν είναι διασωληνωμένο το παιδί και βρίσκεται σε δωμάτιο αρνητικής πίεσης. Οι γιατροί του χορήγησαν κιόλας χθες φάρμακα για ενήλικες σε συμφωνία με τους λοιμοξιολόγους και φαίνεται ότι στην συναγωγή αυτή για τους ενήλικες το παιδί ανταποκρίνεται. Να σας πω ότι η μητέρα του 9χρονου είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, είναι από αυτές που δεν είχαν εμβολιαστεί, νοσεί ίδια από το νέο μεταλλαγμένο ιό, ενώ στη συνέχεια θα εξαρτηθεί και ο γιος της, του παιδί της, για το αν νοσεί και αυτό με τη βρετανική μετάλλαξη. Όλες αυτές τις ημέρες η μόνη επικοινωνία που έχει η μητέρα με το παιδί της είναι μέσω του Viber. Την ίδια ώρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε και ένα 3χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο. Το παιδί εμφάνισε ορισμένα από τα συμπτώματα και αμέσως οι γονείς του το υπέβαλαν σε μοριακό έλεγχο, ο οποίος και έδειξε το παιδί είναι θετικό στον κορονοϊό και αυτή την ώρα έκαναν τεστ και οι γονείς του, Δέσποινα. Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι έντονη είναι η ανησυχία και στη Μεσσηνία, γιατί υπάρχει μια αυξητική τάση. Ωστόσο, ικανοποιητική είναι η πορεία όσον αφορά στην περιοχή της Τουρίας, που είδαμε ότι είχαμε 2 κρούσματα σε παιδιά και μάλιστα κάποιο τμήμα του σχολείου έκλεισε. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στη Τουρία γύρω στα 5 με 6 άτομα. Ικανοποιητική μοιάζει να είναι η εικόνα όσον αφορά στην πορεία των κρουσμάτων στη Τουρία, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακύψει καινούρια. Ωστόσο, ο προβληματισμός δεν πάβει να υπάρχει. Μετά από μια εβδομάδα πάλι πραγματοποιείται ένας δημοτικός έλεγχος για να δούμε πού βρισκόμαστε σαν κοινότητα, γιατί είχαμε κάποια κρούσματα που ήταν θετικά και πρέπει να βρούμε την εξέλιξη των κρουσμάτων, να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε, ρε παιδί μου, να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και να ξέρουμε μετά από μια εβδομάδα ακριβώς πού βρισκόμαστε. Είναι και με μαθητές, είναι και με Ρωμά και το δημοτικό σχολείο είναι κλειστό μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου και το νηπιαγωγείο. Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, αλλά μετά την προηγούμενη εβδομάδα που βγήκαν θετικοί, βλέπω τον κόσμο ότι προσέχει περισσότερο από ό,τι πρόσεχε. Βγαίνουν μόνο για τα απαραίτητα, από ό,τι βλέπω δηλαδή, και τηρούν όλους τους νόμους που πρέπει δηλαδή. Βγαίνουν μόνο για τα απαραίτητα και πάνε μέσα στο σπίτι τους αυτές τις μέρες. Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή, καλό να κάνουμε το τεστ, να προστατευτούμε. Η κατάσταση εδώ στη Θουρία μοιάζει να εξομαλύνεται, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως αυτό δεν είναι η γενική εικόνα. Τα πράγματα και στο νομό Μεσσηνίας δεν είναι τόσο καλά όσο το προηγούμενο διάστημα. Έχει γεμίσει η Πάτρα, έχει γεμίσει η Σπάρτη.
Δυστυχώς και οι ιδιωτικές κλινικές είναι γεμάτες και γυροκομεία. Κατεβαίνει. Είναι η Αθήνα γεμάτη, είναι η Σπάρτη, είναι η Πάτρα. Αυτό που λένε, μας περικυκλώνουν σιγά σιγά. Πρέπει να προφυλαχθούμε. Και οι Ρωμά είναι πρόβλημα που μετακινούνται και εμείς. Δηλαδή, ακούω πολλές περιπτώσεις, λέει ο άλλος, αλλά 3-4 μέρες εγώ και πάω στην Αθήνα. Για κάποιες δουλειές και γυρνάω. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουμε πάρα, μα πάρα πολύ. Εκτός από τη μάσκα δηλαδή και το πλήσιμο των χεριών, να μην έχουμε σε επαφή με κόσμο, να μην βγαίνουμε. Δηλαδή, καραντίνα λέει και αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Καλαμάτας πρέπει να γίνεται χαμός. Εδώ γίνεται χαμός στη Θουρία. Περιοδία στα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας έκανε σήμερα την προσωπία της ΑΔΔΗ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔΗ, τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Ελιοπούλου. Κύριε Πετρόπουλε, επισκεφτήκατε σήμερα τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας. Πώς είδατε έτσι καταρχήν την κατάσταση? Να σας πω καταρχάς ότι θέλαμε μέσα από αυτή τη δράση να αναδείξουμε την αξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να την αναδείξουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για ένα σοβαρό εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα βασίζεται μόνο στην δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά θα ξεκινάει ακριβώς από την πρωτοβάθμια, στηρίζοντας και τις υπόλοιπες βαθμίδες της. Δεύτερον, γιατί θεωρούμε ότι αναδείχθηκε η αξία του δημόσιου συστήματος υγείας, ειδικά στην πανδημία και κυρίως η υποστελέχωσή του. Και τρίτον, γιατί μιλάμε για έναν νομό, ο οποίος υπάρχουν περιοχές απομακρυσμένες από το νοσοκομείο αφοράς, εν προκειμένου από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Σήμερα, για παράδειγμα, επισκεφτήκαμε το κέντρο υγείας της Πύλου, το οποίο απέχει περίπου μία ώρα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Που σημαίνει ότι αυτά ακριβώς τα κέντρα υγείας θα έπρεπε να έχουν επαρκή στελέχωση σε προσωπικό. Κάτι που δεν διαπιστώσαμε. Και ήταν, αν θέλετε, η κοινή συνισταμένη όλων των κέντρων υγείας που επισκεφτήκαμε και προφανώς και κέντρων υγείας που δεν καταφέραμε σήμερα να επισκεφτούμε, όπως το Φιλιατρών ή το Γαργαλιάν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε διοικητικό προσωπικό, ακόμη και σε καθαρίστριες. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή ως κάλυψη αφορά επικουρικό προσωπικό με προσωρινή σχέση εργασίας, που κατά πάσα πιθανότητα και μετά το τέλος της πανδημίας με την ομπανοποίηση της κατάστασης θα χάσει και τη δουλειά του. Αυτό λοιπόν ήταν ο βασικός στόχος, όπως επίσης την αξία των κέντρων υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, στην προσπάθεια εμβολιασμού. Θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν 16 εμβολιαστικά κέντρα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 3. Υπάρχει, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτυχθούν και άλλα. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα και με τον εφοδιασμό των εμβολίων. Αλλά υπάρχει επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα με ανθρώπους σε μια περιοχή, όπως είπαμε, αρκετά εκτεταμένη πληθυσμιακά και χιλιομετρικά, οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και δυστυχώς δεν μπορούν να μετακινηθούν. Για όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα επισκεφτήκαμε τα κέντρα υγείας, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους εκεί, αλλά και με πολίτες που είναι χρήστες των κέντρων υγείας. Διαπιστώσατε λοιπόν ελλείψεις, υποστελέχωση κυρίως, και είναι και ένα από τα βασικότερα αιτήματα της ΑΔΔΗ να στελεχωθούν οι δομές υγείας. Ναι, ακριβώς, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό, γιατί ακριβώς η ανάγκη ύπαρξης μόνιμου προσωπικού ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε αυτή την περίοδο. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα, και ενώ πηγαίνουμε προς το τρίτο κύμα, είχαμε πολλές φορές τονίσει την ανάγκη να υπάρξει επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς έγινε η πολιτική επιλογή να μην ενισχυθούν ή να μισοενισχυθούν, θα λέγαμε, οι δομές υγείας με επικουρικό προσωπικό. Αυτό το πληρώσαμε ως χώρα, το πληρώσαμε ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα με την αδυναμία να αντεπεξέλθει, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε, στα πάρα πολλά κρούσματα. Εμείς επιμείνουμε ότι αυτό, αν θέλετε, είναι μια πρωταρχική ανάγκη μιας χώρας που θέλει να έχει υψηλούς δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης. Γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη, κυρίως αυτό που κάνει μια χώρα σύγχρονη και αναπτυγμένη είναι ακριβώς η κοινωνική ανάπτυξη. Η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, αναπτυγμένες δομές σε αυτούς τους τομείς. Και βλέπουμε, κύριε Πετρόπουλε, από την τελευταία επίσκεψή σας που είχαμε μιλήσει εδώ και πάλι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και αυτό, αν θέλετε,
είναι αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Εκτιμούμε ότι είναι πολιτική επιλογή ακριβώς να μην ενισχυθούν αυτά, γιατί ενδεχομένως στόχος της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός άλλωστε το είχε πει μεταξύ πρώτου και δευτέρου κύματος, είναι ένα διαφορετικό τύπου σύστημα υγείας, το οποίο θα βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά θα επιμείνουμε ακριβώς στην αξία της ποτομάτων φροντίδας υγείας, η οποία θα μπορούσε να έχει και να δημιουργήσει και διαφορετικά αποτελέσματα και στην ίδια τη διαχείριση της πανδημίας. Δεν είμαι ειδικός, διαβάζοντας ειδικούς, ακούγοντας ειδικούς, βλέπω ότι πόσο σπουδαίο θα ήταν να υπάρχει, παράδειγμα, οικογενειακός γιατρός, ο οποίος να δίνει συμβουλές στους ασθενείς. Αυτή τη στιγμή, όποιος ασθενήσει με COVID και έχει ήπια ή λιγότερο ήπια συμπτώματα, παραμένει στο σπίτι του, θα πρέπει να βρει ένα οικογενειακό γιατρό ή να αναμένει κάποιες οδηγίες, υποτιθέμενες οδηγίες από τον ΕΕΔΗ, οι οποίες είναι θερμομετρήσεις κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι αν υπήρχε πραγματικά δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ακόμη και για το αντιμετώπιση της πανδημίας θα ήταν πολύ καλύτερη. Βέβαια, παράλληλα, γιατί με τον κορονοϊό δεν σημαίνει ότι σταματήσαν και οι υπόλοιπες ασθένειες, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα, που πολλές φορές οι πολίτες τρέχουν στα νοσοκομεία, την ίδια στιγμή που το σύστημα υγείας επιβαρύνεται και με το COVID, με την νόσο COVID. Ναι, αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας έχει γίνει μονοθεματικό, αν το πούμε, μονοασθενικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Όλες οι ανθρώπινοι και οι υλικοτεχνικοί πόροι των νοσοκομείων έχουν διατεθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν όμως μια σειρά ζητήματα, μια σειρά από ασθένειες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αναγκάζουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν γρηγορότερα και ίσως και αποτελεσματικότερα να τα αντιμετωπίσουν, να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα. Να σας πω και επίσης ένα παράδειγμα που αφορά και τους εμβολιασμούς. Αναμένεται κάποια από τα κέντρα υγείας τα οποία επισκεφτήκαμε, το κέντρο υγείας Πύλη, ας πούμε, ναι, να αναλάβει να γίνει εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία από τους εργαζόμενους εκεί, ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, υγειονομικών δραστηριοτήτων που έχουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κόπηκε. Άτομα για να καλύψουν δύο βάρδιες. Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πετρόπουλε, ναι, εκείνο που επισημαίνετε, επειδή είδαμε ότι χάθηκαν και γιατροί και νοσηλευτές με κορονοϊό, ζητάτε και να θεωρείτε πλέον ως εργατικό ατύχημα η απώλεια, τέλος πάντων, ενός νοσηλευτή. Πάνω από 20 νεκροί υγειονομικοί, και δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αφορά συνολικά εργαζόμενους στο δημόσιο, οι οποίοι πολλές φορές σε ακατάλληλα περιβάλλοντα εργασιακά, ενώ έχοντας να εξυπηρετήσουν ανθρώπους σε χώρους μαζικούς, ας το πούμε έτσι, συνοστισμένους χώρους, να εξυπηρετούν τους πολίτες δηλαδή, βρέθηκαν να ασθενήσουν και κάποιοι από αυτούς πέθαναν. Αυτό το οποίο ζητάμε δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράδοξο, γιατί ήδη πολλές χώρες στην Ευρώπη εξετάζουν σοβαρά το κατά πόσο επιβαρύθηκε η υγεία εργαζομένων από την έκθεσή τους στο κίνδυνο του κορονοϊού, και ελπίζουμε, γιατί είχαμε μια πρώτη, ας το πούμε, θετική ανταπόκριση από την κυβέρνηση, δεν ξέρουμε αν τελικά θα καταλήξει θετικά, να υπάρξει μια αντιμετώπιση όπου ο COVID, αν οι εργασιακές συνθήκες είναι τέτοιες που να σε εκθέτουν στον κίνδυνο, όπως παράδειγμα στους υγειονομικούς, να αναγνωριστεί ως επαγγελματική ασθένεια. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που χάθηκαν, συνάδελφοί μας, αλλά είναι και εργαζόμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά την έκθεση τους στην ασθένεια. Βέβαια. Κύριε Πετρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ελιόπουλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, ένα θέμα των ημερών, και πλέον μπαίνει και αυτό μπροστά στη διαδικασία κατασκευής. Ο λόγος για το έργο ΣΔΙΤ, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, που αναμένεται να βάλει και ένα τέλος στον εφιάλτη των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα κατασκευής θα φτάσει με συγκεκριμένα δεδομένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ προσπάθειες γίνονται για να υπάρξει αποφόρτιση των περιοχών που είναι στο κόκκινο και νωρίτερα βέβαια από τους 10 μήνες. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η εκκίνηση πια των 5 εργοταξίων του έργου ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου δρομολογείται.
Αποτέλεσε μάλιστα και το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, εκπρόσωποι της Τέρνα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και της χρηματοδότριας τράπεζας του έργου. Στη σύσκεψη, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι σε 5 ημέρες, τις αρχές ερχόμενης εβδομάδας ενδεχομένως, η Περιφέρεια θα έχει στα χέρια της το πρόγραμμα κατασκευής των 3 μονάδων επεξεργασίας και των 2 σταθμών μεταφόρτωσης, παράδοση των οποίων αναμένεται σε 24 μήνες. Θέλω να σας πω ότι είμαι ευχαριστημένος τον τελευταίο καιρό για τους εξής λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ύστερα από 1,5 χρόνο προσπαθειών μπήκαν οι τελικές υπογραφές και σε 5 μέρες από σήμερα παραδίδεται και το σχέδιο κατασκευής των 3 μονάδων και των 2 σταθμών μεταφόρτωσης. Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Νίκας, την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται σύσκεψη του ίδιου και των στελεχών της Περιφέρειας με στελέχη της Περιβαλλοντικής Πελοποννήσου, προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα του αναδόχου να υποδεχθεί νωρίτερα, δηλαδή πριν το συμφωνημένο δεκάμινο διάστημα, σύμμικτα απορρίμματα από συγκεκριμένους δήμους της Περιφέρειας που βρίσκονται ήδη σε οριακό επίπεδο. Ορίστηκαν και οι υπεύθυνοι. Θα παραδοθεί, όπως είπα, το σχέδιο κατασκευής. Τα εργοστάσια θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια από τώρα. Σε 10 μήνες από τώρα πρέπει να παίρνει σκουπίδια η εταιρεία. Είναι η πρώτη ενέργεια η οποία θα γίνει όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων και κάνουμε μια προσπάθεια σε περιοχές που είναι στο κόκκινο να τα πάρουμε τα σκουπίδια πριν από το καλοκαίρι. Εξάλλου, έγινε γνωστό κατά την σύσκεψη ότι διεχούν οριστεί ο ανεξάρτητος ελεγκτής, ο ανεξάρτητος μηχανικός, ο διευθυντής κατασκευής έργου, ο διευθυντής των ενεργειακών, όπως επίσης και τα πρόσωπα που θα μετέχουν από πλευράς περιφέρειας στη συντονισμένη προσπάθεια υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου το συντομότερο δυνατό. Είμαι ευχαριστημένος λοιπόν γιατί το θέμα αυτό μπήκε σε σειρά. Όπου δεν θα είχε μπει σε σειρά, θα είχαμε συνεχόμενα προβλήματα και φαγωμάρες αν η κυβέρνηση δεν αποφάσιζε να δώσει την αρμοδιότητα από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. Δεν υπήρχε περίπτωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση προώθησης του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είχε πάρει και αποφάσεις απορριπτικές. Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε την όθηση την οποία έπρεπε να δώσει. Έχουμε μια ευχαριστή είδηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Αφορά πολλούς επαγγελματίες. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στη Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Έχουμε μια έτσι ευχάριστη είδηση για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Χαρίζεται το 50% και για τους 3 πρώτους κύκλους. Αυτό προκύπτει κατόπιν της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετατροπή μέρους των επιστρεπτέων προκαταβολών σε επιχορήγηση, ένα δώρο θα λέγαμε. Οπότε δίνει και την δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση και αφορά τις 3 πρώτες επιστρεπτέες προκαταβολές και το 50% αυτών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν, διότι από πλευράς Υπουργείου ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο, κάποια επίσημη θέση, προσανατολίζονται στην αναδρομική διαγραφή του 50% των φθηνών δανείων που έλαβαν περισσότερες από 145.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας κατά στους 3 πρώτους αυτούς κύκλους της επιστρεπτέας. Το πλέον πιθανό σενάριο προβλέπει ότι θα επιστραφεί στο κράτος το 50% του δανείου, ενώ το άλλο 50% θα θεωρηθεί επιδότηση και θα δοθεί ως δώρο, όπως έγινε άλλωστε και με τον 4ο και 5ο κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επωφελήθηκαν στους 3 πρώτους αυτούς κύκλους, το 2022 και έπειτα που ήταν να αποδώσουν τα χρήματα αυτά, θα δώσουν πολύ λιγότερα. Να πούμε όμως ότι δίνεται και μία ευκαιρία τώρα στους απρόσεκτους, διότι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του My Business Support, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τον 5ο κύκλο της επιστρεπτέας. Περίπου 10.000 νέες επιχειρήσεις, όσοι έμειναν δηλαδή εκτός, γιατί ενώ είχαν δηλώσει τα έσοδά τους, δεν πάτησαν το κουμπί για να υποβάλουν την αίτησή τους. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα έχουν μια νέα ευκαιρία και προθεσμία μέχρι και τις 8 Φεβρουαρίου προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση και να λάβουν ενισχύσεις από 1.000 έως και 4.000 ευρώ. Μάλιστα. Σύση, ευχάριστη είδηση. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την κυρία Μαστοράκου.
Κύριο Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Έπιπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη. Συνεχίζουμε μαζί. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Τηλες Τώρα και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής είναι έντονη η ανησυχία με την αύξηση των κρουσμάτων και στην Πελοπόννησο. Η Πάτρα βρίσκεται στο κόκκινο. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την κυρία Άννα Μαστοράκου. Καλησπέρα σας κυρία Μαστοράκου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Μαστοράκου, η Πάτρα βρίσκεται στο κόκκινο. Έχουμε πολλά κρούσματα σε υγειονομικούς κυρίως. Πού οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση των κρούσματων? Η Πάτρα δυστυχώς έχει αυτή τη στιγμή την άσχημη εμπειρία της παρουσίας του Βρετανικού μεταλλαγμένου στελέχους. Ήδη βρέθηκαν 11 άτομα στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα θετικοί σε αυτό το στέλεχος, το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ μεταδοτικό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και διαφορετικές συρροές σε διαφορετικούς χώρους, είτε αφορά δημόσιες υπηρεσίες, είτε αφορά επιχειρήσεις, εργαζόμενους, σχολεία, εκπαιδευτικούς. Και πραγματικά η μέρα με τη μέρα αυξάνεται αυτός ο αριθμός των κρουσμάτων, το οποίο διαπιστώνεται καθημερινά, και αυτό είχαμε χθες ένα θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων, 64 κρούσματα. Είναι το ανώτερο που είχαμε μέχρι στιγμής από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε ήδη αισθανθεί μια μεγάλη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μας. Σε λίγες ημέρες
Και πραγματικά έχουμε θορυβηθεί, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταδοτικότητα και στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα, αλλά και σήμερα στο Ρείο. Διαπιστώθηκαν 8 κρούσματα σε υγειονομικούς και μάλιστα σε ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει ένα τμήμα αυτών που δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά υπάρχει ένα τμήμα που έχουν εμβολιαστεί. Και επομένως βρίσκονται βέβαια ανάμεσα στους δύο εμβολιασμούς, πρώτο και δεύτερο. Δημιουργείται έτσι ένα εύλογο ερωτηματικό για την δυναμικότητα αυτού του ιού. Έχουμε δώσει ήδη οδηγίες στους πολίτες να ενισχύσουν την προστασία από τη μάσκα, δηλαδή να φορούν διπλή πάνινη μάσκα ή χειρουργική με πάνινη, για να αυξήσουμε το φίλτρο ώστε να μην μπορεί να εισέρθει ο ιός μέσα στον οργανισμό μας. Και φυσικά αναβαθμίσαμε στα νοσοκομεία και στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας το πρωτόκολλο το υγειονομικό, το οποίο φαίνεται ότι ο ιός μπορεί και το, έτσι, το υπερβαίνει. Γνωρίζουμε, κυρία Μαστοράκου, από αυτά τα κρούσματα που καταγράφηκαν εχθές, που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, είναι όλα κρούσματα με το μεταλλαγμένο ιό ή είναι και με το κορονοϊό που ξέραμε? Καταρχήν θα δοθούν ουσιαστικά αυτά τα θετικά δείγματα για να γίνουν αναλύσεις σε κεντρικά ουσιαστικά εργαστήρια στην Αθήνα. Αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να είναι θετικό στο βρετανικό στέλεχος είναι το παιδάκι το 9χρονο που νοσηλεύεται στο Ρείο, του οποίου μητέρα είναι νοσηλεύτρια στον Άγιο Ανδρέα και ήταν κρούσμα θετικό για το βρετανικό στέλεχος. Επομένως, εκεί υπάρχει μια ισχυρή κλινική υποψία και φυσικά έχει σταλεί δείγμα για να έχουμε και αποτέλεσμα. Κυρία Μαστοράκου, έγινε πάρα πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες ότι οι υγειονομικοί, οι υπάλληλοι του στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, δεν είχαν ένα μεγάλο ποσοστό, δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, πράγματι. Τα ποσοστά δόθηκαν και από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. 44% στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα και 60% στο νοσοκομείο του Ρείου είναι το ποσοστό συμμετοχής. Είναι μικρό το ποσοστό όμως όταν μιλάμε για υγειονομικούς. Ναι, ναι, όντως πράγματι έτσι είναι. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπερβαίνει το 85-90%. Θα έλεγα ότι στους γιατρούς υπήρχε μια επιφυλακτικότητα στην αρχή. Γιατί το ερωτηματολόγιο για το αν θα εμβολιαστούν ή όχι έγινε ουσιαστικά λίγες μέρες πριν δοθεί το πράσινο φως από το FDA και από το EMA, που είναι οι αντίστοιχοι ρυθμιστικοί οργανισμοί για την έγκριση των εμβολίων. Οι γιατροί δεν είχαν επιστημονικά δεδομένα στα χέρια τους για να απαντήσουν και ουσιαστικά περίμεναν να δουν όλα τα δεδομένα και όσον αφορά τις χρόνιες ασθένειες, τις ευπαθείς ομάδες, τις αλλεργίες, τις ενδεχόμενες αλλεργίες ενός ανθρώπου. Άρα επιφυλάχτηκαν στην αρχή να μπουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα το αρχικό. Στη συνέχεια όμως, να πούμε ότι τουλάχιστον στην Πάτρα αυτή τη στιγμή έχουν διενεργηθεί περίπου 9.000 εμβολιασμοί, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ελάχιστες έτσι παρενέργειες, και όλες αυτές οι επιφυλάξεις έχουν αρθεί σιγά σιγά σταδιακά. Απλά τώρα υπάρχει προτεραιοποίηση στο να εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός από την ηλικία των 80 και άνω. Και τώρα πλέον ο εμβολιασμός γίνεται μόνο εάν ακυρωθεί κάποιο ραντεβού από τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, από κάποιον υπερήλικα. Και τότε μπορεί κάποιος να βρει ραντεβού από τα κενά του εμβολιαστικού προγράμματος, ή αν κλείσει ραντεβού μέσα από την πλατφόρμα του εμβόλιο.gov.gr. Αυτή τη στιγμή όμως τα ραντεβού είναι πάρα πολύ αργά, δηλαδή είναι μέσα προς τέλη Φλεβάρι. Και επομένως είναι δύσκολο πλέον, ας πούμε, το να γίνει μαζικός εμβολιασμός στο υγειονομικό προσωπικό. Βέβαια, κυρία Μαστοράκου, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν υγειονομικοί που έχουν αυτή τη στιγμή προσβληθεί από τον ιό, οι οποίοι είχαν κάνει και την πρώτη δόση του εμβολίου. Και είναι κάτι που πρέπει να το ξαναπούμε, το είχατε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή και εσείς, ότι δεν είμαστε ασφαλείς στο ενδιάμεσο από την πρώτη μέχρι και τη δεύτερη δόση. Ακριβώς. Πρέπει να ολοκληρώσουμε και τις δύο δόσεις και τα αντισώματα ουσιαστικά είναι σε κατάλληλο επίπεδο 10 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε και
προστατευόμαστε και προστατεύουμε και τους γύρω μας, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι ένας άνθρωπος που έχει εμβολιαστεί μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό και δεν ξέρουμε αν μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό. Και επειδή ακόμα δεν έχουμε τόσο καλά επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά αυτό, θα ήταν καλό και ακόμα και μετά τον εμβολιασμό να φορούμε τη μάσκα για να προστατεύουμε τους γύρω μας. Τίθεται βέβαια και άλλο ένα ερώτημα όσον αφορά τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό του Αγίου Ανδρέα, του νοσοκομείου. Πώς ο ιός έτσι μπήκε στο νοσοκομείο την ώρα που όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα στα νοσοκομεία τα μέτρα είναι αυστηρά? Ναι, έχει γίνει μια αναβάθμιση των υγειονομικών πρωτοκόλων του νοσοκομείου. Αυτό που έχει βρεθεί κατά την ιχνηλάτηση είναι ότι ουσιαστικά ένα συνοδός έφερε αυτό το στέλεχος στο Βρετανικό, το οποίο μεταδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου, ουσιαστικά δηλώνοντας μια πολύ ανώτερη βιολογική συμπεριφορά, πιο λιμογόνο αν θέλετε βιολογική συμπεριφορά, η οποία εξέπληξε τους πάντες. Δηλαδή πραγματικά, και όχι μόνο έχει γίνει στον χώρο του νοσοκομείου, αλλά και σε όλη την κοινότητα. Έχουμε μια μεγάλη διασπορά αυτή τη στιγμή του κορονοϊού στην κοινότητα, όπως σας προείπα, σε όλους τους χώρους. Επομένως, θα πρέπει πλέον όλοι να συμπεριφερθούμε σαν να υπάρχει παντού και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στον αριθμό των χώρων και στα μέτρα τρομικής προστασίας, αλλά και να μειώσουμε τις επαφές μας, πέραν από τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας και την κινητικότητα, οφείλουμε όλοι να περιορίσουμε τις επαφές μας. Γιατί έτσι μεταδίδεται ο κορονοϊός και φυσικά να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη τήρηση των κανόνων, των μέτρων, των αποστάσεων και φυσικά η μάσκα είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, κυρία Μαστοράκο, εκτός από την Πάτρα, έντονη ανησυχία υπάρχει και για την Αττική. Υπάρχει μια αυξητική τάση, βλέπουμε, των κρουσμάτων. Πότε εκτιμάτε ότι, σε ποιο αριθμό εκτιμάτε ότι μπορεί να πάμε πάλι σε ένα γενικό lockdown? Κοιτάξτε, νομίζω την Παρασκευή θα υπάρχει σύσκεψη των λοιμοξιολόγων, θα εκτιμήσουν την κατάσταση. Ήδη το γεγονός ότι πήγαμε σε τετραψήφιο αριθμό μέσα σε λίγες μέρες είναι ανησυχητικό. Και οι αποφάσεις θα πάρθουν την Παρασκευή. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου υπήρχε η ανίχνευση του μεταλλαγμένου βρετανικού στελέχους, υπήρχαν οξυκόρυφα μεγάλα κύματα αύξησης των κρουσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα στο τρίτο κύμα. Είμαστε ακόμα στην καρδιά του χειμώνα και αυτό πραγματικά μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Όλες οι άλλες χώρες αντιμετωπίσανε αυτό το κύμα με lockdown. Συνεπώς, από ό,τι φαίνεται, είναι η μοναδική λύση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστική όταν βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι τραγικές. Πραγματικά, είναι λυπηρό. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία δίνη γεγονότων, όπου πραγματικά δημόσια υγεία, κοινωνία και οικονομία, να μην ξεχνάμε και την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες από την πανδημία και οι ενήλικες και τα μικρά παιδιά, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική καμπή, αλλά πρέπει πραγματικά όλοι να συνεργαστούμε να βγούμε από το τούνελ πολύ γρήγορα, εφόσον έχουμε όλοι μια ενιαία συμπεριφορά. Βέβαια, να πούμε για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε και θα ήθελα έτσι, επειδή μας ακούνε τώρα και από την Πάτρα, να πείτε έτσι κάποιες συμβουλές για την περίοδο που διανύουμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καταρχήν, όσοι ανήκουν στην εμβολιαστική περίοδο θα πρέπει να κλείσουν το ραντεβού τους, να εξασφαλίσουν το ραντεβού τους και να το κάνουν με συνείδηση και με θετική διάθεση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το εμβόλιο ήδη έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματικό, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε χώρες, ας πούμε, όπως το Ισραήλ, που έχουν εμβολιάσει πολύ περισσότερο κόσμο και έχουν ήδη κάνει τις πρώτες μελέτες. Είναι ασφαλέστατο. Είναι αποτελεσματικό. Πραγματικά στην Πάτρα δεν υπήρχε κάποιοι
κάποιος που να αναφέρει μια πολύ μεγάλη παρενέργεια. Υπήρχαν βέβαια κάποια μικρά συμπτώματα, πόνο στο χέρι, μια κακουχία. Εντάξει, κάποιοι λίγο εδέκατα δεκατική περιττική κίνηση. Τίποτα το φοβερό μπροστά σε αυτό που ζούμε. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικός ο αερισμός των χώρων. Θα πρέπει να μειώνουμε το οικό φορτίο μέσα στα σπίτια μας ή στους χώρους εργασίας. Άρα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Και το τρίτο είναι πλέον το να φοράμε διπλή μάσκα, να προστατέψουμε δηλαδή τον οργανισμό μας από την εισβολή αυτού του ιού που φαίνεται ότι είναι πολύ μεταδοτικός. Κυρία Μαστοράκου, να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και τον Υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκδήλωση στο Μουσείο Αυτοκινήτου. Τώρα, το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που πρέπει να αναλυφθούν σε εθνικό επίπεδο από όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των νεκρών αλλά και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%. Φιλόδοξο στόχο ώστε να διορθωθούν άμεσα τα αρνητικά στατιστικά που εμφανίζει η χώρα μας στα τροχεία έχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση, στην αναμόρφωση του συστήματος εξετάσεων, πόσο σημαντικό είναι ειδικά τα νέα παιδιά να βλέπουν τις εξετάσεις οδήγησης αλλά και τη διαδικασία που προηγείται της εξέτασης ως μια διαδικασία στην οποία θα μάθουν πραγματικά να οδηγούν και όχι απλά ως μια τυπική διαδικασία με την οποία θα πάρουν ένα δίπλωμα για να έρθουν στη συνέχεια να μάθουν να οδηγούν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς των οδηγών. Γι' αυτό και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό ότι το μάθημα της οδικής ασφάλειας εντάσσεται πια οργανωμένα στο ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μας. Από την πλευρά του Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλής έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο και καλά μελετημένο σχέδιο. Θέλουμε ασφαλείς δρόμους, θέλουμε υπεύθυνους οδηγούς, θέλουμε να έχουμε κυκλοφοριακή παιδεία και θέλουμε να έχουμε δίκαιους κανόνες για όλους. Πρώτο ζήτημα, να έχουμε ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ένα καλά μελετημένο στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένα αποτελέσματα μετρήσιμα, με συγκεκριμένη στοχοθεσία, το οποίο θα υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης σταθερό. Τρίτο στοιχείο, θα πρέπει να υπάρχει καλλιέργεια της κυκλοφοριακής αγωγής μέσα από την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Τέταρτο στοιχείο, να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής των κανόνων της οδικής κυκλοφορίας. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για παρεμβάσεις σε 7.000 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας ανά την επικράτεια. Γι' αυτό και η παρέμβαση την οποία κάνουμε με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 7.000 παρεμβάσεις σε σημεία τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν αυξημένη επικινδυνότητα. Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν πραγματικά όμως τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Υπογραφές σε μια σειρά από έργα για τη Λακωνία έπεσαν από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα. Ο κύριος Νίκας εστίασε και στα κρίσιμα ζητήματα με τις εξελίξεις, με το φυσικό αέριο και την επαναλειτουργία του τρένου που περνά από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση αναμένεται να περάσουμε το επόμενο διάστημα για δύο εμβληματικά έργα στην Πελοπόννησο, το να φτάσει στο φυσικό αέριο σε όλες τις πρωτεύουσες πόλεις, αλλά και την επαναλειτουργία του τρένου. Είμαι επίσης ευχαριστημένος γιατί κατορθώσαμε μέσα στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, συγγνώμη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προωθήσουμε δύο πολύ μεγάλα έργα. Το πρώτο είναι η επανεκκίνηση του τρένου για την Πελοπόννησο, το πρώτο μέχρι τον Άπλιο, 15 εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση σταθμών και γραμμών. Θα μου πείτε γιατί μου το λες αυτό στη Σπάρτη. Διότι το τρένο είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης περιφέρειάς μας. Ενώ ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών, των logistics κλπ.
Το δεύτερο για το οποίο είμαι ευχαριστημένος είναι ότι κατορθώσαμε και μας ενεκρίθη η ένταξη ενός ποσού 20 εκατομμυρίων ευρώ για το φυσικό αέριο. Είμαστε η περιφέρεια που έχει κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου και η περιφέρεια που έχει μείνει έξω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε πλέον μιλάμε για φυσικό αέριο και για την Σπάρτη και για την Καλαμάτα, όχι μόνο για τις περιοχές που φτάνει ο αγωγός, δηλαδή μέχρι τη Μεγαλόπολη. Σε λίγο θα δω σε μερικές μέρες τον νέο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στην επίσκεψή του στη Σπάρτη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προχώρησε σε μια σειρά υπογραφών για σημαντικές συμβάσεις έργων στη Λακωνία. Για να υπογράψω μια σειρά συμβάσεων για διαγωνισμούς που έχουν γίνει, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων εδώ στην Λακωνία. Έχω παρακαλέσει τον κύριο τους αντιπεριφερειάρχες και την κυρία Σπυριδάκου, την εντεταλμένη σύμβουλο, να φροντίσουν τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν διαγωνισμοί γρήγορα, γιατί υπάρχουν αρκετά χρήματα τα οποία περιμένουν, ώστε το καλοκαίρι να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση όσον αφορά πρώτα απ' όλα το οδικό μας δίκτυο. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες και να ξεκινήσουμε με την ΑΕ Εφημερίδα. Συναγερμός από Τσιόδρα. Θα έχουμε 7.000 έως 8.000 νέα κρούσματα ανά εβδομάδα. Ανησυχία, έντονη η ανησυχία λοιπόν, αυξητική η τάση. Κορονοϊός, 1.151 νέα κρούσματα σήμερα, 27 νεκροί, 246 διασωληνωμένοι. Ανεβαίνουν λοιπόν, νέος ΚΟΚ, διαβάθμιση παραμβάσεων, σύνδεση με το TaxisNet, οι 5 βασικές αλλαγές. Έχουμε νέα δεδομένα. Σοκ στη Θήβα από το θάνατο της 15χρονης από κορονοϊό. Διασωληνωμένη η μητέρα της, συγκλονίζει ο αδερφός της. Newsit, κορονοϊός. Πάνω από τα μισά κρούσματα στην Αττική. Ανησυχία για Θεσσαλονίκη και Αχαΐα. Κορονοϊός. Δεύτερη μέρα με τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων, 27 νεκροί και 1.151 νέες μολύνσεις. Τσιόδρας. Με διπλή μάσκα στη Βουλή θα επικρατήσουν παντού οι μεταλλάξεις, χιλιάδες ενεργά κρούσματα στην Αττική. Έντονη λοιπόν η ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων. Και να πάμε τώρα στην ιστοσελίδα του Best. Ξεκινάει η κατασκευή των εργοστασίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το επόμενο, έντονη η αγωνία για τα κρούσματα στη Μεσσηνία, ικανοποιεί η κατάσταση στην περιοχή της Τουρίας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Εσείς μπορείτε να τις επισκεφτείτε και να διαβάσετε και περισσότερα. Εμείς τώρα θα πάμε στην Λακωνία και θα καλωσορίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τον κύριο Θεόδωρο Βερούτη. Καλησπέρα σας, κύριε Βερούτη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, μια χαρά. Πώς πάει εκεί η Λακωνία? Τα πάει καλά μέχρι στιγμής. Από επιδημιολογικής κατάστασης εννοώ. Γενικά η Λακωνία πάει καλά. Η Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης, όπως γνωρίζετε, το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις 14 δηλαδή Γενάρη, βρίσκεται στο κόκκινο. Ναι. Είχαμε αυξημένα κρούσματα, υπήρξαν χωρικές επιβαρύνσεις, τόσο σε καταβλισμούς δρομά στο προηγούμενο, τον προηγούμενο έτος, μετά στην δομή μεταναστών. Δεν έμεινε απ' έξω από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και το νοσοκομείο της Σπάρτης, που δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα όντως να αντιμετωπίσει αυτή την υγειονομική κρίση μαζί με τις υπόλοιπες υγειονομικές δομές, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νομού μας. Να ευχηθούμε να πάνε καλά. Βέβαια υπάρχει μια έντονη ανησυχία, βλέπουμε. Σήμερα έχουμε και άλλη αύξηση των κρουσμάτων, έχουμε και μεταλλάξεις. Για να πάμε τώρα εκεί στη Λακωνία να δούμε τι γίνεται, γιατί εχθές είχατε και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κυρίου Νίκα, και υπογράψατε και κάποια έργα. Εχθές λοιπόν όντως ο Περιφερειάρχης, ο Παναγιώτης ο Νίκας, επισκέφθηκε την Λακωνία. Ο λόγος ήταν αφενός για να υπογράψει 6 συμβάσεις έργων για τον νομό, αφετέρου για να συναντήσει κάποιους σημαντικούς ανθρώπους του πολιτισμού, ανθρώπους και πολιτιστικούς φορείς.
Τα σημαντικά έργα για τα οποία υπογράφηκαν οι συμβάσεις αφορούν καταρχήν σε τρία κέντρα υγείας του νομού μας: το κέντρο υγείας Βλαχιώτη, το κέντρο υγείας Γηθίου και το κέντρο υγείας Νεάπολης, όπου θα γίνει λειτουργική και αναβάθμισή τους και ο εξυγχρονισμός τους. Τα υπόλοιπα τρία έργα αφορούν συντήρηση των υπαρχουσών οδικών υποδομών, του εθνικού δηλαδή και του επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού μας. Ήταν πολύ σημαντικά έργα που άγγιξαν, ο προϋπολογισμός τους αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης συνομίλησε με σημαντικούς, όπως σας είπα, ανθρώπους του πολιτισμού του νομού μας. Είχαμε μια σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου Μονεμβασίας, όπου συζητήσαμε για την πολιτιστική, αν θέλετε έτσι, αναβάθμιση και ανάδειξη ακόμα περισσότερο αυτού του πολιτιστικού αποθέματος της Μονεμβασιάς. Είχαμε επίσης συνάντηση μεταξύ άλλων και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γερονθρών, όπου συζητήθηκε ουσιαστικά το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε να διατηρηθεί η άειλη, αυτή μεγάλη κληρονομιά του Γερακίου που αφορά την υφαντική τέχνη. Ο κύριος Περιφερειάρχης, όπως γνωρίζετε, έχει εκδηλώσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και όλοι μας στην περιοχή της Λακωνίας, η υφαντική τέχνη να διατηρηθεί, η τέχνη να διαδοθεί και ουσιαστικά να αποτελέσει και ένα, αν θέλετε, συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής του Γερακίου και γιατί όχι και ολόκληρης της Λακωνίας. Αποφασίστηκαν κάποιες συγκεκριμένες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση? Βεβαίως. Ήδη με απόφασή μας έχουν δεσμευτεί χρήματα προκειμένου να αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων του Γερακίου να τη συνδράμουμε. Βρισκόμαστε στην διαδικασία του να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος να στεγάσει αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια βοηθάει και ο Δήμος Ευρώτα. Εγώ ήμουν σήμερα το πρωί στο Γεράκι και είδα 2-3 χώρους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν, αν θέλετε, αυτό το χώρο όπου η υφαντική τέχνη θα διαδοθεί και θα αποτελέσει αυτή την πολιτιστική κοιτίδα. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν πρέπει να χάνονται έτσι υφαντική, ας πούμε, όπως τη γνωρίζαμε παλιά. Είναι καλό να διατηρηθεί και να αναδειχθεί και μπορεί να δημιουργήσει και ένα πόλο έλξης επισκεπτών. Βεβαίως. Και να γνωρίζετε ότι η υφαντική τέχνη του Γερακίου που αφορά τον ορθό αργαλιό έχει ενταχθεί και στην άλλη κληρονομιά της UNESCO. Εμείς δηλαδή σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με τους ανθρώπους εκεί που παλεύουν πάρα πολύ με τις δικές τους δυνάμεις θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου η υφαντική τέχνη να διαδοθεί και να διατηρηθεί βεβαίως. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο όσον αφορά στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη εκεί, για να πάμε και σε άλλα έτσι, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η επέκταση της Μαρίνας της Μονεμβασιάς. Το είχατε επισκεφτεί το έργο και πρόσφατα. Ναι, πηγαίνω συχνά στο έργο της Μονεμβασιάς. Εκεί γίνεται μια σημαντική παρέμβαση που αφορά την επέκταση του προσύνεμου μόλου, του υφιστάμενου προσύνεμου μόλου της Μονεμβασιάς κατά 55 περίπου μέτρα και με την δημιουργία κρομολίου άλλων 30 μέτρων. Είναι ένα έργο που χρόνια το ζητούσε η περιοχή. Είναι ένα έργο που νομίζουμε ότι θα συμβάλλει τόσο στην αν θέλετε, ασφαλή διαμονή εκεί των ψαράδων, αλλά και των επισκεπτών και των τουριστικών σκαφών που επισκέπτονται κάθε χρονιά το χώρο της Μονεμβασιάς. Οι εργασίες προχωρούν με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε αυτό το έργο και ίσως και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο, κύριε Βερούτη, γιατί όπως είπατε και εσείς, η περιοχή εκεί δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι αλήθεια αυτό και σε αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε. Γνωρίζετε ότι η Μονεμβασιά πραγματικά αποτελεί ένα από τα πολύ δυνατά χαρτιά της Λακωνίας, ένα από τους πιο ευληματικούς προορισμούς, από τα καλύτερα τοπόσημα ολόκληρης της Πελοποννήσου. Η πρόθεσή μας λοιπόν
και όπως και χθες κιόλας και από τον κύριο Περιφερειάρχη εκφράστηκε, είναι να προσπαθήσουμε σε συνεργασία και με το Δήμο και με τους φορείς εκεί να κάνουμε κι εμείς, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό το ήδη μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα που η Μονεβασιά έχει να το μεγαλώσουμε, να το διαδώσουμε, να το επεκτείνουμε. Παράλληλα γίνονται και έργα ανακατασκευής αθλητικών χώρων. Έχουμε ένα πρόγραμμα Βεβαίως. Έχουμε ένα πρόγραμμα ανακατασκευής αθλητικών χώρων. Εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχα την χαρά να επισκεφθώ και να δω ουσιαστικά το τέλος των εργασιών της ανακατασκευής του τάπητα του γηπέδου των Βιών, του γηπέδου της Νεάπολης. Είναι ένα σημαντικό έργο και αποκτά ιδιαίτερη σημαντικότητα, κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και ομάδες που περιμένουν το γήπεδο αυτό προκειμένου να κάνουν με ασφάλεια τις προπονήσεις τους και να δίνουν με ασφάλεια τους αγώνες τους. Για το συγκεκριμένο έργο είχαμε υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Μονεβασιάς και μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυψε αυτό το στολίδι για την περιοχή της Νεάπολης, που πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο έργο έτσι για την νεολαία μας, για τους νέους ανθρώπους. Σκοπός μας είναι, σε συνεργασία βεβαίως και με τους Δήμους, να αναδείξουμε και άλλους αθλητικούς χώρους της περιοχής μας και είμαστε ήδη σε προγραμματικές συμφωνίες και σε συζητήσεις και με τους δημάρχους όλων των περιοχών της Λακωνίας για να δούμε πώς αυτό θα το υλοποιήσουμε. Κύριε Βερούτη, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους πολίτες της Λακωνίας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σίκικη. 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη. Συνεχίζουμε μαζί. Της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266.
Σύλλογο Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Έπιπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σίκικη, 67 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σίκικη, συνεχίζουμε μαζί. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Trans, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Τηλες Τώρα και θα πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Θα πάμε και θα καλωσορίσουμε το Διευθυντή του Γυμνασίου Λογκάς, τον κύριο Ηλία Παρθένιο. Καλησπέρα σας, κύριε Παρθένιε. Καλησπέρα σας, κύριε Αλιοπούλου. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαστε καλά, έχουμε επιστρέψει στα σχολεία μας. Θα είπαμε άλλωστε και την Κυριακή που συναντηθήκαμε κατά τύχη στο Μαρκείο. Πώς ξεκινήσατε, καλά, όλα καλά? Ναι, είναι όλα ήρεμα.
τα παιδιά μας δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύω σε σχέση με τα μέτρα, τα υγειονομικά και όλα αυτά πλέον όλοι τα ακολουθούν, είναι κανόνας. Τα παιδιά ήδη είχαν εκπαιδευτεί βέβαια για την προηγούμενη περίοδο. Οι συνάδελφοι έτσι κι αλλιώς ήταν όλοι επιφορτισμένοι με το να πείσουν και τους εαυτούς τους και τον περίγυρό τους, αλλά και τα παιδιά. Οπότε όλα βαίνουν καλώς σε σχέση με αυτό. Και βέβαια να πούμε ότι η διαζώσεις διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί τώρα και με την τηλεκπαίδευση που γινόταν μέχρι προχθές. Συνεπώς έπρεπε τα παιδιά να έρθουν στο φυσικό τους περιβάλλον, στο σχολείο, στα θρανία τους. Πολύ σωστά τα λέτε. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη διαζώσεις διδασκαλία. Τώρα αυτό που γίνεται είναι υποκατάστατο της διδασκαλίας και καταλαβαίνετε ότι έχει προκύψει ανάγκη και απλά θα επισημάνω, επειδή έχει τεράστια επιτυχία, γιατί και οι εκπαιδευτικοί συγγνώμη, αλλά και οι μαθητές κατάφεραν να εξοικειωθούν και να ενσωματώσουν αυτή τη νέα τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ απλώς θα βάλω έτσι έναν προβληματισμό σε περίπτωση πριν 10 περίπου χρόνια, ας πούμε, εάν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, δυστυχώς δεν θα υπήρχε τρόπος να γίνουν μαθήματα καθόλου, εάν υπήρχε ανάγκη πάλι να είμαστε αποκλεισμένοι και στις φούσκες μας, στις κοινωνικές που λένε και οι ειδικοί. Τα συνέπεια πρέπει να αξιολογήσουμε ως θετικό αυτό το υποκατάστατο. Και είναι απλώς υποκατάστατο για δεδομένη κατάσταση και ανάγκες που υπάρχουν. Σήμερα όμως εδώ είμαστε να μιλήσουμε για το σχολείο σας, το οποίο πρωτοπορεί σε πολλά. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον σχολικό σεισμογράφο που έχετε στο σχολείο. Και θα θέλαμε να μας πείτε σε ποιο πρόγραμμα είναι, τι ακριβώς κάνετε εκεί, για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, στο σχολείο μας έχει εγκατασταθεί ένας σχολικός σεισμογράφος. Το όργανο αυτό, το οποίο σωστά δείχνεται στο κάτω μέρος εκεί που είναι το κόκκινο βέλος, εγκαταστάθηκε με την ευθύνη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών και υπεύθυνος αυτού του προγράμματος ήταν ο κύριος Χουλιάρας, ο γνωστός σεισμολόγος, ο κύριος Χουλιάρας, ο οποίος είχε την εξής έμπνευση πάνω στην οποία βασίστηκε και η δική μας συνεισφορά. Η σεισμολογία δεν διδάσκεται στα σχολεία, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τι αισθανόμαστε όταν συμβαίνουν τα σεισμικά φαινόμενα. Και εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα, έχετε πει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, το πώς θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και γενικά αυτό το κοινωνικό στοιχείο που υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία. Την επιστήμη όμως δεν την έχει αγγίξει κανείς. Για να γίνει κανείς σεισμολόγος πρέπει πρώτα να πάει στο πανεπιστήμιο και στη συνέχεια να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, να εξειδικευτεί κτλ. Ο κ. Χουλιάρας λοιπόν είχε την ιδέα να εγκαταστήσει σχολικούς σεισμογράφους ώστε να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ένα όργανο που οι ίδιοι οι σεισμολόγοι θεωρούν ότι είναι εκπληκτικό, εξαιρετικό και μπορεί να δώσει πάρα πολλές πληροφορίες πέραν από τις γνωστές που έχουμε ως κοινωνία όταν γίνεται ένα σεισμός, δηλαδή το επίκεντρο ή το βάθος του σεισμού. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έστεισε ένα δίκτυο με σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Μάλτας και της Ιταλίας. Δεν είμαι βέβαιος για τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή, διότι το δίκτυο επεκτείνεται. Και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι όλα τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν τα σήματα που λαμβάνουν ανά πάσα στιγμή από το σεισμογράφο, να τα μεταδίδουν σε μια σελίδα στο ίντερνετ και είναι live αυτή η εικόνα. Το ίδιο συμβαίνει και με το σχολείο μας. Μάλιστα, στο πάνω μέρος αυτής της εικόνας που δείχνετε τώρα φαίνεται ακριβώς η live
εικόνα που παίρνει κανείς αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα του σεισμογράφου του γυμνασίου της Λογκάς. Ο στόχος, ένας ακόμα στόχος του προγράμματος του κυρίου Χουλιάρα είναι και ο εξής. Και αξίζει τον κόπο να το πω, συγγνώμη τώρα για το μονόλογο, που, αλλά να το ολοκληρώσω. Να γνωρίσουμε και κάποια πράγματα και πώς λειτουργεί όλο αυτό, ναι. Ναι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι όταν θα εκδηλωθεί ένα σεισμός σε μια περιοχή, τα σεισμικά σήματα έχουν μια μικρή αργοπορία για να φτάσουν σε μια επόμενη περιοχή. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι μερικά δευτερόλεπτα για κάποια περιοχή. Όταν λοιπόν ένα φαινόμενο μπορεί να είναι καταστροφικό σε μια περιοχή που συμβαίνει, πόσο χρήσιμο θα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε και με ποιο τρόπο άραγε για αυτά τα τρία δευτερόλεπτα που θα φτάσει ο σεισμός σε μια επόμενη περιοχή. Μήπως για αυτά τα τρία δευτερόλεπτα μπορεί να σώσουμε ζωές. Δηλαδή να πούμε παράδειγμα, ας πούμε πώς έχουμε το 112 για τις φωτιές και τα καιρικά και όλα αυτά, να πούμε με ένα μήνυμα, ας πούμε, μπείτε κάτω από το τραπέζι, μπείτε ναι. κάτω από την πόρτα, που είναι κλασικές οδηγίες που δίνουμε αυτές σε περιπτώσεις σεισμού. Αυτό κύριε Παρθένιε, από πότε έχει εγκατασταθεί στο σχολείο ο σεισμογράφος και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης αν έχει καταγράψει σεισμικές ζωνήσεις. Βεβαίως. Έχει εγκατασταθεί περίπου το Μάιο του 2018 έγινε η εγκατάσταση. Έκτοτε καταγράφει συνεχώς καθημερινά όλες τις σεισμικές δονήσεις που συμβαίνουν στην περιοχή και ευρύτερα θα έλεγα, δηλαδή αυτή η φωτογραφία που σας έδωσα και δείξατε προηγουμένως είναι οι σεισμοί της Λέσβου, οι οποίοι καταγράφονται και αυτοί. Πριν όποτε έγινε ο σεισμός της Ζακύνθου, νομίζω τον Οκτώβριο του 2018, οι σεισμοί της Ζακύνθου καταγράφησαν και μάλιστα ήταν με μεγάλη ακρίβεια και τότε θυμάμαι ακριβώς επειδή είχαν πολύ ενδιαφέρον εξέδωσε και ένα δελτίο τύπου το οποίο έδειχνα την καταγραφή. Πριν από ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, ένας πολύ μεγάλος σεισμός στην, νομίζω στην Ινδονησία, ήταν ένας πολύ μεγάλος σεισμός, καταγράφηκε και αυτός από την αντανάκλασή του στο κέντρο της γης. Για να καταλάβετε δηλαδή το πόση πληροφορία μπορούμε να πάρουμε από αυτό το όργανο για τις καταγραφές του και αυτή η πληροφορία να μας πει, ας πούμε, πώς είναι η γη και το εσωτερικό της, αν είναι ρευστή ή αν είναι, ας πούμε, πού είναι στερεά και πού γίνεται η αντανάκλαση των σημάτων, ώστε να έρθει και στο δικό μας σεισμογράφο. Αυτή όλη η πληροφορία θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ένα ωραίο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές. Υπάρχει έτσι ενδιαφέρον από τους μαθητές? Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά το πρώτο διάστημα όταν ήρθε και ο κύριος Χουλιάρας και έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση στα παιδιά. Τα παιδιά τον βλέπουν τον σεισμό, μπορούν να έρθουν σε επαφή. Αποφεύγουμε βέβαια τις πολλές, ας το πούμε, κινήσεις κοντά στο σεισμογράφο, γιατί καταγράφει αρκετό θόρυβο, επειδή είναι στο τσιμεντένιο πάτωμα του σχολείου, καταγράφει αρκετό θόρυβο και το αποφεύγουμε, αλλά έρχονται σε επαφή. Εκείνο που μας λείπει και το σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το πούμε, είναι να εμπλακούν σε μια διαδικασία ασκήσεων εκπαιδευτικών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει από τον κύριο Κουλιάρα και το team του εκεί πέρα να δουν την περίπτωση να φτιάξουν μια σειρά ασκήσεων, εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες θα μπορούν να γίνουν, για παράδειγμα, σε ένα σχολείο στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων ή στα πλαίσια μιας σχολικής δραστηριότητας, γιατί ξέρετε, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχουμε τη δυνατότητα να σπάμε τις ώρες των εκπαιδευτικών για να τις αναμειγνύουμε με διάφορα, αλλά κατά καιρούς, όπως τώρα, ας πούμε, έχουμε το εργαστήριο δεξιοτήτων ή οι σχολικές δραστηριότητες, που είναι προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και λίγες ώρες εκτός του σχολικού ωραρίου ή να υπάρξει διαθεματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, και εκεί να μπορέσουμε να εντάξουμε τέτοια προγράμματα. Αυτό είναι στο στόχο μας. Και επίσης, έχουμε τη δυνατότητα και του χώρου και των υπολογιστών για να εγκαταστήσουμε πλέον ένα εργαστήριο σεισμολογίας. Είναι και αυτό κομμάτι που θέλουμε, δηλαδή, να δούμε
πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε ώστε τα παιδιά, όταν θα έρχονται σε επαφή με το όργανο και με τα σήματα που καταγράφει, να μπορούν να χρησιμοποιούν λογισμικό, κατάλληλο λογισμικό, και υπάρχει αυτό το λογισμικό, για να υπολογίσουν, για παράδειγμα, μόνα τους το επίκεντρο. Και το επίκεντρο, για να το υπολογίσει κανείς, θες σήματα από τρεις διαφορετικούς σταθμούς. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σταθμό της Λογκάς, το σταθμό της Σπάρτης και το σταθμό της Κεφαλονιάς. Με αυτούς τους τρεις σταθμούς θα μπορούσαν να κάνουν, λοιπόν, με τη βοήθεια των κατάλληλων λογισμικών, να δουν τα ίδια τα παιδιά πώς υπολογίζεται το επίκεντρο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και πιστεύω θα είχε και ενδιαφέρον να επισκεφτούν το χώρο σας και μαθητές από άλλα σχολεία για να δουν το σεισμογράφο και να δουν και πώς λειτουργεί. Ακριβώς πετύχατε και το σημείο που είναι πλέον πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το όργανο και... Νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Δεν σας ακούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παρθένιε. Ναι. Δεν ακούμε τον κύριο Παρθένιο, δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε και πάλι. Να πούμε ότι στο γυμνάσιο Λογκάς υπάρχει σεισμογράφος, έχει καταγράψει κάποιες σεισμικές δονήσεις. Είναι βέβαια στο πλαίσιο δικτύου σχολικών σεισμογράφων, όπως μας ανέφερε ο Διευθυντής του Γυμνασίου Λογκάς, ο κύριος Παρθένιος. Να πούμε βέβαια, μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας, ότι το Γυμνάσιο Λογκάς πρωτοπορεί και στην ευρυζωνικότητα. Έχει εγκατασταθεί σχετική υποδομή για την ασύρματη σύνδεση του κτηρίου του σχολείου με το διοικητήριο εδώ στην Καλαμάτα, και βέβαια να πούμε ότι μέσα στο σχολείο υπάρχουν και εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής, χημίας, υπάρχει και πιάνο για τις ανάγκες του μαθήματος της μουσικής, διαθέτει φυσικά και ένα βασικό πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής. Είναι ένα πραγματικά σχολείο με πάρα πολλά, που πρωτοπορεί σε πάρα πολλά. Να πάμε... νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Παρθένιο. Με ακούτε? Δεν τον έχουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Μόντο. Μετράμε. Μαριέ. Μεταφέρουμε. Τώρα είναι κανεί. Τοποθετούμε. Θέλω να συνδεθούμε με το κινητό, να απαντήσω στο κινητό καλύτερα. Επίπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου, βάζουμε την υπογραφή μας. www.comodo.gr. Δεν πρέπει να μ' ακούσουν τώρα. Κάτι μου είναι αυτός εδώ ότι δεν πάει καλά το βίντεο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θες να με πάρεις. Σήκη 67 έτη, προσφορά στον παραγωγό. Ακούς και με βλέπεις. Δίπλα σας, με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΡΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη.
Συγκική. Συνεχίζουμε μαζί. Της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Τηλες Τώρα και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Ηλία Παρθένιο, το διευθυντή του Γυμνασίου Λογκάς. Αποκαταστάθηκε έτσι η επικοινωνία μας. Κύριε Παρθένιε, λέγαμε λοιπόν για το σεισμογράφο που έχετε στο σχολείο σας. Είπατε τους στόχους που έχετε και εγώ θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα, γιατί εσείς ως σχολείο πρωτοπορείτε και σε άλλα πράγματα, πρωτοπορείτε και στην ευρυζωνικότητα. Ακριβώς. Για πείτε μας. Για, να σας πω βεβαίως. Κοιτάξτε, ο σύγχρονος κόσμος, το και αποδεικνύεται τώρα ειδικά με την πανδημία, απαιτεί υψηλές ταχύτητες με τις οποίες να μπορούμε να συνδεθούμε στο ίντερνετ. Το 5G που ακούμε και έχει και όλο αυτό το πράγμα που καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τελικά, το 5G ακριβώς στοχεύει σε αυτό. Δηλαδή θέλουμε ένα κόσμο γρήγορων ταχυτήτων για να μπορούμε τις υπηρεσίες να τις πάμε πάρα πολύ κοντά στον πολίτη, αλλά και ο πολίτης να απολαμβάνει την ποιότητά τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, επειδή πιστεύω και εγώ σε αυτά και γνωρίζετε και την πρώτερη θέση μου στη διεύθυνση τερομπάτνιας, υπεύθυνος πληροφορικής, έχουμε δώσει μεγάλους αγώνες για την δικτύωση των σχολείων. Έτσι λοιπόν, στήσαμε ένα δίκτυο ασύρματο YMAX τεχνολογίας, με το οποίο μπορούμε να συνδέσουμε και συνδέσαμε το κτίριο του σχολείου με το κτίριο της νομαρχίας σε απόσταση 25 χιλιόμετρων πάνω από τη θάλασσα. Και πετύχαμε ταχύτητα γύρω στα 120 Mbps. Αυτή η ταχύτητα είναι από το ένα σημείο στο άλλο, γιατί καταλαβαίνετε ταχύτητα παίζει όταν θα μιλήσεις από το σχολείο με την Αμερική. Εκεί είναι διάφοροι παράγοντες, αλλά η ταχύτητα μεταξύ των δύο σημείων είναι 120 Mbps. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στο σχολείο έχει εγκατάσταση μια ADSL γραμμή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, η οποία ήταν περίπου 4 Mbps. Ακριβώς αυτό είναι ακριβώς όταν κάναμε τη μέτρηση, σε αυτό μας βοήθησαν πάρα πολύ οι συνάδελφοι του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αξίζει να πω τα ονόματά τους, είναι ο κύριος Θανάσης Καναβός
και ο κύριος Τάσος Κλίσας, με τους οποίους συνεργαστήκαμε άψογα και πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε να σημειώσω τώρα ότι ο σεισμογράφος μεταδίδει την πληροφορία που καταγράφει μέσω ακριβώς αυτού του συνδέσμου. Συνδεόμαστε στο κτίριο της Νομαρχίας και από εκεί με την οπτική που υπάρχει στο κτίριο της Νομαρχίας βγαίνουμε στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Και όλο αυτό το απολαμβάνουν, καταλαβαίνετε, όσοι υπολογιστές είναι στο χώρο και όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, έτσι, αυτό. Βλέπω εδώ, διάβασα για το σχολείο σας, έχετε εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής, χημίας, έχετε πιάνο για τις ανάγκες του μαθήματος της μουσικής, συνεργαζόσαστε με διάφορους φορείς προκειμένου να κάνετε πολλά πράγματα, είστε ένα ανοιχτό σχολείο θα λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό είναι και το στοιχείο που αποτελεί και το οραματικό το δικό μας, δηλαδή της διοίκησης και των στελεχών του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, να ξέρετε, είναι εξαιρετικοί όλοι, με υψηλό επίπεδο σπουδών και εμπειριών. Και είναι μεγάλη τύχη για ένα σχολείο να έχει τέτοιους συναδέλφους. Η συνεργασία μας είναι άψογη και στοχεύουμε πραγματικά στο να έχουμε ένα σχολείο που να είναι ανοιχτό στη κοινωνία. Το να μπορείς, ας πούμε, το πιάνο να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις ένα κονσέρτο που κάναμε, στο οποίο έγινε καλοκαίρι, μεσοκαλόκαιρο, και έπαιξε πιάνο μαθητής που μεγάλωσε στην περιοχή, πήγε στο γυμνάσιο του Πεταλιδίου, άλλο εξαιρετικό σχολείο και αυτό, και έπαιξε πιάνο για τους ανθρώπους της περιοχής, τους κατοίκους εκεί της περιοχής, μέσα στον Ιούλιο. Ένα κονσέρτο πιάνο περίπου μία μισή ώρα, το οποίο ήταν μια εμπειρία, σας πληροφορώ, εκπληκτική, να ακούτε ένα πιάνο, την απόλυτη ησυχία και ένα νυχτοπούλι να συνοδεύει πραγματικά τον πιανίστα. Η εικόνα που δείχνετε τώρα. Ναι, είμαστε ένα ανοιχτό σχολείο και θέλουμε να είμαστε πραγματικά ανοιχτό σχολείο σε όλα του τα επίπεδα. Και μιλάμε, κύριε Παρθένιε, για ένα επαρχιακό μικρό σχολείο και πραγματικά μας έχετε ενθουσιάσει. Ξέρετε, τα μικρά σχολεία μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο δυναμικό. Αυτό το ανακαλύπτεις, πρέπει να πας εκεί για να το δεις, να το ανακαλύψεις και για να το αναδείξεις. Αλλά αυτό το δυναμικό, καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι μέσα στους ανθρώπους. Και είναι μέσα στους ανθρώπους και στους συναδέλφους και στα παιδιά. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους που συνεργάζονται και συνομιλούν και συναποφασίζουν και βλέπουν τα πράγματα και θέλουν να τα εξελίξουν, μόνο τότε υπάρχει επιτυχία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παρθένιε, που είσαστε μαζί μας. Πραγματικά μας ενθουσιάσατε. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο έργο σας. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία, που δώσατε την ευκαιρία και στην περιοχή να δείξει ένα από τα στοιχεία της, γιατί έχει κι άλλα πολλά, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές σας που είχαν μας δώσανε μάλλον την ευκαιρία να ακούσουν αυτά που εσείς πολύ ωραία τοποθετήσατε με τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης και στη ΣΥΣΥ την Τριάντου, να δούμε πώς εξελίσσεται σήμερα η πανδημία, να μας πει τα κρούσματα. ΣΥΣΥ. Δέσποινα, τετραψήφιος και σήμερα ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την επικράτεια. 1151 ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ο ΕΟΔΗ. 8 εξ αυτών εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων σε πύλες εισόδου της χώρας. Πλέον ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 159.866. Άνω του 50% είναι άνδρες. Να πούμε ότι υψηλά είναι τα νούμερα και των διασωληνωμένων. 246 είναι σήμερα όσοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.
177 εξ αυτών είναι άνδρες, σε 86,6% πρόκειται για περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν και κάποιο υποκείμενο νόσημα και είναι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών. 27 νέους θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ και πλέον έχουμε 5.878. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας είναι τα 79 έτη και σε ποσοστό άνω του 95% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα. Σε επίπεδο Πελοποννήσου, στο κόκκινο βρίσκεται πλέον η Αχαΐα, καθώς σήμερα καταγράφει 82 κρούσματα. Κατά τα λοιπά, η Αττική έχει δυστυχώς την μαύρη αυτή πρωτιά με 606 κρούσματα. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με 83, 71 στην Εύβοια, 28 η Λοιμόξη στην Μαγνησία. Στην περιοχή της Πελοποννήσου από ένα κρούσμα έχει η περιοχή της Αρκαδίας και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. 5 εντοπίζονται στην Λακωνία και από 4 σε Κορινθία και Ηλία, μόλις 2 τα κρούσματα στην Αργολίδα. Να πούμε και σε ό,τι έχει να κάνει με το νοσοκομείο Καλαμάτας ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε λίγο νωρίτερα στη δημοσιότητα, σήμερα Τετάρτη στην κλινική COVID-19 νοσηλεύονται 16 ασθενείς και επίσης νοσηλεύονται 2 ασθενείς διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ COVID. Όπως βλέπεις, οι αριθμοί είναι δυσάρεστοι. Ναι, βλέπουμε ότι η Αχαΐα πάει πάρα πολύ ψηλά, αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα και στην Αττική. Υπάρχει έντονη ανησυχία, την Παρασκευή θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Εσύ να σε ευχαριστήσουμε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και φυσικά στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.